χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες. Ένα από αυτά είναι η σχολική στέγη, η έλλειψη σχολικής στέγης, είναι η έλλειψη σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Φέτος πρέπει να γνωρίζετε ότι είχαμε 50.000 αναπληρωτές στα σχολεία, οι οποίοι συνέχιζαν να έρχονται μέχρι και τον Μάρτιο, τον Απρίλιο γινόταν προσλήξεις αναπληρωτών, ενώ για του χρόνου με 9.000 αξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Επίσης έχουμε σοβαρές ελλείψεις σε βοηθητικό προσωπικό, όπως είναι η σχολική καθαριότητα, η οποία συνήθως γίνεται με συμβασιούχους τετράωρους και πεντάωρους, είναι η έλλειψη ψυχολόγων και η έλλειψη νοσηλευτών. Όλα αυτά τα προβλήματα καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο χρόνο με την πανδημία όχι μόνο αναδείχθηκαν, αλλά έδειξαν και για ποιο λόγο παλεύαμε τόσα χρόνια να έχουμε 15 παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ένα τμήμα και 20 παιδιά στη δευτεροβάθμια. Αν όλα αυτά είχαν λυθεί τον καιρό τους, θα είχαμε ξεπεράσει και αυτό το χυδαίο πια κατάντημα της τηλεεκπαίδευσης και με τα σχολεία να ανοιγοκλίνουν. Περνώντας τώρα στην προσχολική αγωγή, θα πρέπει να είναι γνωστό σε όλους ότι πριν 3,5 χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση είχε πάρει απόφαση για υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή, χωρίς όμως να δώσει ούτε ένα κονδύλι για την ανάλογη σχολική στέγη. Η τωρινή κυβέρνηση πήρε το πρόγραμμα και το συνεχίζει, χωρίς προφανώς επίσης να δώσει τα απαραίτητα κονδύλια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, φτάνοντας την τελευταία χρονιά εφαρμογής του προγράμματος, να αναγκαστεί να το εφαρμόσει, όμως διαπίστωσε τον Ιούλιο ότι 550 παιδάκια στην προσχολική αγωγή, προνήπια και νήπια, δεν είχε πού να τα στεγάσει. Η λύση που έδωσε ήταν τα keyboard. Έτσι το καλοκαίρι αποφάσισε την τοποθέτηση 25 keyboard container αιθουσών σε αυλές σχολείων, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Όχι μόνο γιατί δεν έφτιαξε καινούργια κτίρια, αλλά γιατί επιδείνωσε τη λειτουργία των κτιρίων που υπήρχαν τοποθετώντας keyboard μέσα στις αυλές. Μετά από κινητοποίηση των γονέων που γίνανε την περίοδο του Σεπτεμβρίου, σταμάτησε αυτή η διαδικασία, δόθηκαν προσωρινές λύσεις με τις ευχές ότι θα βρεθούν οι χώροι. Αυτό που έγινε τελικά ήταν το Γενάρη, εν μέσω πανδημίας και με κλειστά τα σχολεία, να αρχίσουν να τοποθετούνται στα κρυφά τα keyboard μέσα στις αυλές και να δημιουργούν προβλήματα προφανώς στη λειτουργία. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο, εν μέσω πανδημίας, και ενώ όλοι θεωρούν αυτονόητο τα παιδιά να είναι ανά 15 μέσα σε τμήμα, να αποχαρακτηρίζει ένα οικόπεδο που ήταν χαρακτηρισμένο για νηπιαγωγείο για να γίνει μια νέα πολυκατοικία. Εμείς θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε. Καλούμε όλους τους γονείς, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων με το άνοιγμα των σχολείων αμέσως μετά το Πάσχα να οργανώσουν τον αγώνα, να προστατεύσουμε το οικόπεδο έτσι ώστε να διεκδικήσουμε όχι μόνο να γίνει εδώ το νηπιαγωγείο αλλά και δίπλα το κτίσμα της αλυσίδας να αποδοθεί τελικά στο λαό της περιοχής και στα παιδιά.